ανοίξαμε μία συζήτηση αναφορικά με τους γιατρούς βουλευτές, οι οποίοι εθελοντικά επιστρέφουν στα νοσοκομεία. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Νίκος Ιγουμενίδης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου. Βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ιγουμενίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν. Επιστρέψατε, κύριε Ιγουμενίδη, στο νοσοκομείο? Όχι ακόμα. Ακόμα. είναι μια θετική κίνηση, καθώς η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν γνωρίζει από χρώματα, δεν γνωρίζει από κόμματα. Προφανώς θεωρώ την συγκεκριμένη πρωτοβουλία εκ των ουκ άνευ για κάποιον γιατρό. Μπορεί κανείς ακόμα και στον όργο του Ιπποκράτη, παρά το ότι δεν γνώριζε βεβαίως ο Ιπποκράτης ότι η ανθρωπότητα θα βρισκόταν με τον κορονοϊό, αλλά η θέση προσφέρω κατά τη δύναμη και την κρίση μου. Θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στον όργο του Ιπποκράτη, μπορεί κανείς να βρει το πώς πρέπει να στέκεται ο γιατρός σε περιπτώσεις υγειονομικών κρίσεων. Και τέτοια είναι αυτή που περνάμε. Δεν σας το κρύβω ότι λίγο με ενοχλεί η δημοσιότητα η τελευταία. Εγώ είχα δηλώσει την θελοντική μου προσφορά από τον Μάρτιο, αμέσως από την πρώτη περίπτωση που άρχισαμε, από την πρώτη περίοδο που άρχισαμε να συζητάμε το θέμα της καραντίνας. Και με ενοχλεί λίγο, ξέρετε, μια δημοσιότητα που απενός με την αναπόφευκτη, αφετέρου δεν μου αρέσει πολύ να χτυπάει έτσι στην πλάτη φιλικά τη βουλευτική μας ιδιότητα. Δεν θα το ήθελα. Και γι' αυτό ακριβώς και από το Μάρτιο δεν το είχα δημοσιοποιήσει. Τώρα, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση και με την ανακοίνωση που έδωσαν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς. Κύριε Ιγουμενίδη, πότε επιστρέφετε, στο νοσοκομείο, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός? Μόνο μια ειδοποίηση είχα το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ότι θα μας πούνε σε συνεννόηση με τις διοικήσεις των ΗΠΕ το τι θα κάνουμε από μια κυρία από το Υπουργείο Υγείας. Κύριε Ιγουμενίδη, κοινή γραμμή από βουλευτές διαφορετικών κομμάτων. Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι τόνοι παραμένουν υψηλοί στην αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης και αντιπολίτευσης γενικότερα, αναφορικά με τη διαχείριση των κρουσμάτων κορονοϊού και τη διαχείριση γενικότερα της υγειονομικής κρίσης. Θα πέσουν οι τόνοι? Πρέπει να πέσουν οι τόνοι? Κοιτάξτε να δείτε. Ο εθελοντισμός από τη μια, ναι, συμφωνώ, συμμετέχω και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι γιατροί που συμμετέχουμε. Από την άλλη μεριά όμως, πώς να το κάνουμε? Καλό θα ήταν σήμερα να μην έχουμε ανάγκη τον εθελοντισμό. Και μη γελιόμαστε, είχαμε ένα εξάμηνο από τον προηγούμενο Μάρτιο, ένα εξάμηνο που κερδίσαμε χρόνο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, που κατά τη γνώμη μου υπήρχαν πολλές παλινοδίες, πολλές καθυστερήσεις, πολλές αδιαφορία. Έχω ακούσει πάρα πολλά για την στάση της κυβέρνησης. Το θέμα είναι ότι δεν αξιοποίησε αυτόν τον χρόνο, δεν είχαμε την ενίσχυση που χρειαζόταν το δημόσιο σύστημα υγείας και έτσι πραγματικά βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο να είναι ο εθελοντισμός αναγκαίος. Εγώ λέω καλός, αλλά θα έπρεπε το σύστημα να μπορεί να σταθεί στα πόδια του χωρίς αυτόν τον εθελοντισμό, άσχετα και το αν θα υπήρξε ή όχι. Και εδώ βεβαίως οι ευθύνες βαραίνουν την κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα να τους ρίξουμε τους τόνους. Αλλά δεν γίνεται τώρα να έχεις όλες αυτές τις παλινοδίες του διαστήματος που ζήσαμε. Από τα διαφορετικά πρωτόκολλα ανοίγματος της οικονομίας στη χώρα, τα διαφορετικά πρωτόκολλα κλεισίματος, τα διαφορετικά πρωτόκολλα για την είσοδο κόσμου στη χώρα, όλες αυτές τις παλινοδίες χρειάζονται μάσκα τα παιδιά ή δεν χρειάζονται στα σχολεία? Δεν χρειάζονται, και τότε γιατί μοιράστηκαν μάσκες αλεξίπτωτα? Χρειάζονται, τότε γιατί δεν τους μοιράστηκαν ακόμα μάσκες στο μέγεθος των προσώπων των παιδιών μας? Θέμα στελέχωσης, λέτε, των δομών υγείας, κύριε Ιγουμενίδη. Όχι, εφόλης από τη μία, εφόλης της, και από την άλλη, βέβαια, βελτίωσης και των υποδομών. Έχει πέσει το τραπέζι. Χρειάζεται ενίσχυση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Χρειάζεται. Ναι. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και λέει όλοι οι γιατροί που υπηρετούν στις ΜΕΘ θα γονιμοποιηθούν. Πολύ ωραία. Καλύπτουν ένα συγκεκριμένο κενό. Πόσοι είναι αυτοί? Και δηλαδή μόνο οι γιατροί στις ΜΕΘ χρειάζονται? Ο μεταφορέας που μεταφέρει τον άρρωστο από την είσοδο του νοσοκομείου ή την είσοδο των επιγόντων περιστατικών στην κλινική COVID δεν χρειάζεται?
Η νοσηλεύτρια που επίσης έχουν προσληφθεί με προορισμένης διάρκειας συμβάσεις δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Αυτοί δεν θα μονιμοποιηθούν. Κύριε Γουμενίδη, μια προτροπή. Είστε και γιατρός, να εκμεταλλευτούμε και την ιδιότητά σας πέρα του βουλευτή. Είστε και γιατρός, μια προτροπή στους πολίτες. Το βλέμμα πλέον είναι καρφωμένο στα εμβόλια και σε σχετικές εγκρίσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα. Είναι προφανές. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα. Αυτό που ζει η ανθρωπότητα αυτή την περίοδο είναι ένα μεγάλο μάθημα. Ζούμε, φανταστείτε, να μην είχαμε τα εμβόλια για όλες αυτές τις, επιτρέψτε μου την έκφραση, παιδικές αρρώσχες και τα εμβόλια που κάνουν τα παιδιά, που ήταν πολλά βήματα που έκανε η ανθρωπότητα για να τα κατακτήσει και να θεωρούνται κάτι αυτονόητο, που έκανε η ιατρική επιστήμη για να τα καταφέρει, να τα καλύψει και να εξαφανιστούν αρρώσχες από τον άνθρωπο. Έτσι. Και βεβαίως ζούμε μια κατάσταση η οποία δείχνει πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς εμβόλια. Προφανώς είναι απαραίτητο το εμβόλιο. Πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε από αυτήν την κατάσταση. Θα χολοπλέμε έτσι ή αλλιώς λίγο πιο κλεισμένοι στα σπίτια, λίγο πιο ανοιχτά, λίγο πάλι να μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο να είναι αποτελεσματικό, να μπορέσει να εμβολιαστεί ο πληθυσμός και να μπορέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, με μια τέτοιου είδους ανοσία, να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον ιό. Βλέπετε νομίζω εμβόλια γίνεται πριν το νέο έτος? Τώρα θα έλεγα ότι για να μην, επειδή όπως είπατε είμαι και γιατρός και δεν μου αρέσει να λέω λόγια του αέρα, ναι. Και σαν πολιτικός αν το θέλετε και σαν γιατρός, πιστεύω ότι το εμβόλιο είναι απαραίτητο. Φαίνεται από τις ανακοινώσεις που υπάρχουν ότι είμαστε κοντά στην ανακάλυψη εμβολίου που θα αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Πιστεύω αν το θέλετε ότι από αυτή τη μάχη της ανθρωπότητας με τον κορονοϊό νικητής θα είναι ο άνθρωπος, θα κερδίσουμε δηλαδή και αυτή τη μάχη. Τώρα το πόσο κοντά, αν θα είναι πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα ή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021, νομίζω ότι το κύριο είναι ότι βρισκόμαστε κοντά στο εμβόλιο. Είστε αισιόδοξος ότι σταδιακά και τα κρούσματα θα μειώνονται? Σήμερα είχαμε 1044 αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, ίσως είναι πιο κατάλληλοι στατιστικολόγοι και επιδημιολόγοι να απαντήσουν στο ερώτημα. Φυσικά είναι ευχάριστο το ότι έχουμε λιγότερα κρούσματα. Όπως ξέρετε, υπήρξε και ένα τέτοιο προβληματισμό και παλιότερα, μα γιατί στο κόκκινο το Ηράκλειο με λίγα κρούσματα ή με λίγα κρούσματα η Κρήτη. Ναι. Υπάρχουν πολλές παράμετροι που μετράει κανείς και αξιολογεί κανείς. Με τούτη την έννοια, φαίνεται ότι τα μέτρα που προτείνουν οι εμπειρογνώμονες, αποστάσεις, αντισηπτικό, μάσκα, φαίνεται να ελέγχουν την κατάσταση. Με τούτη την έννοια είμαι αισιόδοξος, όχι τόσο από τους αριθμούς που ανακοινώνονται καθημερινά, αλλά στον βαθμό που υπάρχει μια συμμόρφωση των συμπολιτών μας, όλων μας, σε αυτά τα μέτρα που προτείνουν. Μάλιστα, κύριε Γουμενίδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.